Εσύ πού μεγάλωσες το... Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, αρχικά. Γιατί είπες κάτι γελιοσύνη. Στο κέντρο, στην πλατεία Αττικής και αργότερα μεταφερθήκαμε στο Μενίδη. Στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας μου και μεγάλωσα κι εγώ. Οπότε είχατε σπίτι εκεί και πήγατε. Είχαμε σπίτι εκεί, ναι, και πήγατε. Δεν έχεις φύγει από το Μενίδη, ε. Έχω πάει ένα χρόνο Θεσσαλονίκη, λόγω του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και έχω μείνει και με τη γυναίκα μου στα Πετράλωνα ως ζευγάρι για 4-5 χρόνια. Εσύ όμως στο Μενίδη είναι. Ξαναγυρίσαμε τώρα λόγω του ότι υπάρχει σπίτι, είναι και τα παιδιά, είναι και οι γονείς που βοηθάνε κτλ. Αυτό, ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, λίγο δύσκολη σε διάφορα θέματα, αλλά ακόμα ευτυχώς είναι γειτονιά. Κάτι το οποίο στο κέντρο ή σε άλλες περιοχές το έχουμε χάσει, νομίζω. Γειτονιά με ποια έννοια, δηλαδή αφήνεις το παιδί σου να κατέβει κάτω μόνο του. Το αφήνω να κατέβει σε ένα φυσιολογικό, έτσι, μάλλον ασφαλές πλαίσιο, ναι. Δηλαδή στα δύο τετράγωνα δεξιά, δύο τετράγωνα αριστερά. Αλλά υπάρχει ακόμα η Αλάνα, υπάρχει ακόμα μια άπλα, ναι. Υπάρχουν κούνιες που μπορεί και ένα γηπεδάκι μπάσκετ που μπορούν να μαζευτούν από διάφορα σπίτια για να κάνουν έτσι τα απογευματάκι παρέα. Δεν ξέρω, εγώ την αγαπάω πολύ αυτή την περιοχή, γιατί σωστά. Έχω αναμνήσεις και ζω ακόμα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, επειδή λέμε και λίγο για τη δεκαετία του 80 και όλα αυτά. Τις προάλλες πήγε κάπου η κόρη μου, ξέρω, και λέμε πήγε μακριά μόνη της. Λέω, όχι, εμείς, ας πούμε, η μαμά μου θα μ' άφηνε. Ναι, αυτό δεν γίνεται τώρα. Καλό, εγώ είναι πιαγωγείο, αντιπευθύνη πιαγωγείο. Πρώτη δημοτικού πήγαινα μόνος σου. Μόνος μου. Τώρα είναι κάπως αδιανόητο. Μου λέγανε πεζοδρόμιο να πας και εγώ πήγαινα. Κολούσα στον τοίχο, ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Που δεν είχε και αυτοκίνητα. Φοβόμαστε πολύ περισσότερο τώρα, νομίζω, οι γονείς. Δεν νομίζω ότι είχαν άγνοια κινδύνου τότε, αλλά δεν υπήρχε κίνδυνος τόσο μεγάλος. Μάλλον. Υπήρχε, απλώς δεν ήταν μεμονωμένα τα περιστατικά, φαντάζομαι. Μπορεί. Αλλά τώρα πια νομίζω ότι ίσως είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Δηλαδή και όλα αυτά που συμβαίνουν μας έχουν τρομάξει, η πολλή πληροφόρηση. Φοβάσαι να τα αφήσεις το παιδί. Ας πούμε, εγώ δεν θα τα άφηνα να πάει σχολείο μόνη της, ακόμα κι αν ήταν δύο τετράγωνα μακριά. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι. Στο δημοτικό τουλάχιστον, όχι. Ενέβρεθανάση. Και όμως είναι σοκαριστικό και αυτό. Σίγουρα γράφει στην ψυχολογία των παιδιών. Δεν μπορεί να μην γράφει. Εντάξει, η επαρχία δεν είναι έτσι ακόμα. Η υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Η Αθήνα είναι λίγο ακόμη. Και η Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκεί είναι λίγο ακόμη. Νιώθω ότι τα παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.